Αναποδίδονται ευθύνες τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει και τον δημόσιο τομέα. Μπορεί να μας προφορήσει ο πρόεδρος της ΕΔΙΕ, ο κ. Γιώργος Παπαγεωργίου. Σας χαιρετώ, κ. Παπαγεωργίου. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, την επομένη της παρουσίασης βεβαίως και της επίδοσης της έκθεσής σας για το 2023 στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προβήκατε έτσι και σε μια ενημέρωση με πίνακες έτσι πολύ ενδιαφέροντες για το τι κάνατε όλη τη χρονιά πέρσι. Και θέλω και μαζί να δούμε κάποια πράγματα που απασχολούν όλους μας. Πρωτίστως να δούμε πώς έχει αποδώσει αυτή η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, που λέγαμε ότι όλοι είναι εξαίρετοι, ότι όλοι δεν μετρά τίποτα σε σχέση με προαγωγές ή ανέλυξη παρά μόνο η αρχαιότητα κλπ. Και έχετε τρέξει ένα μοντέλο έτσι, σε διάφορα τμήματα υπηρεσίας για να δούμε τι διαπιστώνεται στον πρώτο χρόνο, αν θέλετε, αυτού του θεσμού. Το όλοι ξέρετε παραμένει κάπου. Αλλού είναι καλύτερα τα πράγματα. Πέφτει λίγο μέσος όρος. Λοιπόν, έχουμε και πίνακα να δείξουμε σε αυτά που θα μας πείτε. Ναι. Να πω ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης είναι ένα μέρος του συνολικού πακέτου μεταρρυθμίσεων που έχουν ψηφιστεί από το 2022. Το σύστημα αξιολόγησης όμως τέθηκε σε εφαρμογή από το 2023. Αυτές. Ενώ οι άλλες ρυθμίσεις που θα έλεγα είναι ίσως και πολύ πιο σημαντικές, ξεκίνησαν να τρέχουν από φέτος. Ναι. Λοιπόν, η νομοθεσία, ο νόμος και οι κανονισμοί έχουν αναθέσει στην Επιτροπή την εποπτεία του συστήματος αξιολόγησης. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς δεν έχουμε δυνατότητα παρέμβασης στις αξιολογήσεις καθεαυτές, ούτε στις ενστάσεις που υποβάλλονται. Γενικά αυτό είναι θέμα των αρμοδίων επιτροπών που καθορίζει ο νόμος. Ναι, όχι, απλά να δούμε την τάση τώρα, διότι ναι, προέκυψαν διάφορα ότι αναλόγως που είσαι σε ποιο τμήμα. Θα έρθω σε αυτό. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στα πλαίσια αυτής της εποπτείας, εμείς έχουμε συγκεντρώσει και έχουμε αξιολογήσει και αναλύσει στατιστικά τα δεδομένα που αφορούν το σύστημα για το 2023. Λοιπόν, για να βοηθήσω, είναι αυτό έτσι, που δείχνει ακριβώς βαθμολογίες μέσους όρους 8, 9, 9, 6, 5, δηλαδή είναι 2. Ναι. Να τα δούμε. Θα ήθελα να πω, εντάξει, αυτό είναι ένας πίνακας που δείχνει τις αποκλίσεις από τον μέσο όρο. Ναι. Υπάρχει ένας άλλος πίνακας. Όχι, εδώ βλέπουμε, είναι δύο διαφορετικά. Όχι, μην ελογίζω όμως τον προηγούμενο. Έχει σημασία να το φέρουμε μπροστά για να δούμε ότι αυτό εξηγεί δύο τάσεις. Έχετε ομαδοποιήσει κάπου που παραμένουν, όπως το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, Εργασίας κλπ. Οι μέσοι όροι να ξεπερνούν, δηλαδή να παραμένουμε σε αυτό το εξαίρετο. Εκεί θα κατέλεγα. Ενώ στα μπλε βλέπουμε ότι υπάρχει, είναι πιο κάτω, που δείχνει ότι εδώ έγινε μια προσπάθεια. Εκεί δεν ξέρουμε κατέλεγα, τώρα αν είναι και εκδικητικό. Θα έλεγα ότι έγινε ένα θετικό βήμα. Δηλαδή, αν παραστούσαμε σε μια γραφική παράσταση την αξιολόγηση 22 και τον προηγούμενο χρόνο, θα ήταν μια ευθεία γραμμή. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αξιολογούνταν στο απόλυτα εξαίρετος, ναι, με μονομένες εξαιρέσεις. Ενώ τώρα, είχατε την ευκαιρία, αν είχατε να παρουσιάσετε την καμπύλη που καθορίζει για την όληση, αυτό θα δείχνει ότι έχει μετατοπιστεί ο μέσος όρος αξιολόγησης. Είναι γύρω στο 8.74-75, αν θυμούμε καλά. Που συνιστά έναν, θα έλεγα, θετικό βήμα. Δεν είναι το επιθυμητό. Θα θέλαμε να είναι ακόμη πιο χαμηλός ο μέσος όρος. Πέραν τούτου, όμως, θα έρθω ακριβώς σε αυτό που ρωτάτε ακριβώς τώρα. Ναι. Στα πλαίσια αυτής της εξουσίας που έχουμε να υποπτεύουμε το σύστημα και των εντολών που μας δίνει ο νόμος, είναι να δούμε και να προβάλλουμε και ποιες υπηρεσίες έχουν, αν θέλετε, υπερβεί κατά πολύ, έχουν πλησιάσει τον μέσο όρο των προηγούμενων χρόνων. Ναι. Δηλαδή, στην ουσία, δεν εξέφυγαν και πολύ από το παλιό σύστημα στη λογική του. Και ποιες υπηρεσίες, αντιθέτως, φάνηκαν να εφαρμόζουν κατά καλύτερον και πιο συνετών τρόπων τη λογική του νέου συστήματος. Και ακριβώς ο πίνακας τον οποίο προβάλλεται δείχνει. Τώρα, για να σας διευκολύνω, έχω έτσι μέσα από το τάμπλετ μου εδώ να συνδεθούμε. Ένα λεπτό να δείξουμε αυτή την καμπύλη που λέτε για να μην σας, έτσι, να σας βοηθήσω σε αυτό που λέμε. Λοιπόν,
Είναι η καμπύλη συνολικής βαθμολογίας των αξιολογηθέων των υπαλλήλων. Ακριβώς. Αυτό λέτε. Ναι, αυτό όμως τι δείχνει, άστε το λίγο έτσι να το δούμε. Δείχνει, ναι. Όπως θα έλεγα, είχαμε και μια άλλη εικόνα στη δημοσιογραφική διάσκεψη που έδειχνε ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν μια κάθετο σκευθεία γραμμή στο 10. Η βαθμολογία των δημοσίων υπαλλήλων. Τώρα βλέπετε έχει μετακινηθεί. Υπάρχει διασπορά της βαθμολογίας. Τώρα δηλαδή, μιλάμε, είναι για το 23 ακριβώς. Το 0 έτσι δείχνει ακριβώς τις βαθμολογίες και τον αριθμό αυτών που έχουν. Ναι, να... είναι η κατανομή, αν θέλετε, στατιστικά με γραφικά της εικόνας. Είναι θετικό στοιχείο το ότι από το απόλυτο 10 έχουμε μετακινηθεί στο 8,75. Αυτό που βλέπουμε το 2 ή το 3 και κάτι. Ναι, είναι υπάλληλοι που είναι έχουν άτομα που πήραν τέτοιους βαθμούς. Σας απασχόλησε γιατί πήραν τέτοιους βαθμούς. Κάποιος να τους φωνάξει. Αυτό είναι ευθύνη των προϊσταμένων τους. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτό που παρατηρούμε επίσης υπάρχει μια διασπορά της βαθμολογίας, δηλαδή από το μέσο όρο και κάτω είναι περίπου το 55% των υπαλλήλων. Mm-hmm. Δηλαδή 55% των υπαλλήλων έχουν αξιολογηθεί κάτω από το μέσο όρο που δείχνει εκεί. Από το... Άρα αυτό είναι θετική εξέλιξη. Δεν μας οικονοποιεί, χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Τώρα αυτό τι μας λέει, ότι έχει μειωθεί αυτός ο μέσος όρος. Πώς εξυπηρετεί, αν θέλετε, στην ανέλυξη, στην προαγωγή αυτών που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά. Αυτό δείχνει ότι ενώ προηγουμένως αξιολογούνταν όλοι, καλοί, κακοί, δούλευαν, δεν δούλευαν, αφοσιωμένοι, μη αφοσιωμένοι δημοσίοι υπαλλήλοι, στο απόλυτα εξαίρετος. Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι οι υπάλληλοι που είναι προς τα πάνω, στην πάνω πλευρά της στους αριθμούς που πλησιάζουν, να θέλετε, το 10, είναι οι καλύτεροι υπάλληλοι με βάση τις αξιολογήσεις. Οι καλύτεροι υπάλληλοι αυτοί μπορεί να μην έχουν την ίδια τύχη όταν αν θέλετε θα ντυθούν για προαγωγή, θα έρθουν ακόμα και στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Πάντα υπάρχει ένα παραθυράκι, αφήνεται να νεωθεί στον κόσμο. Εσείς θα μας πείτε αν έχετε βρει όλες τις κλειστές ασφαλιστικές δικλείδες που το μέσο δεν περνά σε καμία διαδικασία. Αυτό θέλετε να που φτάνει σε εσάς. Ναι. Να το συζητήσουμε λίγο μετά, να πω πώς πια επηρεάζει τους υπαλλήλους αυτή είναι η εξέλιξη. Ναι. Οι θέσεις αυτές είναι κυρίως για θέσεις προαγωγής, οι βαθμολογίες. Υπάρχουν πια με βάση τους νέους κανονισμούς, με την νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε, καθορισμένα κριτήρια, βαρύτητες και μονάδες που αποδίδονται για κάθε κριτήριο, για τα διάφορα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται ποιος παίρνει την προαγωγή και ποιος όχι. Ένα από τα κριτήρια είναι η βαθμολογία στις υπηρεσιακές εκθέσεις. Και με βάση των νόμων, όπως υπήρχε μέχρι τον Αύγουστο, διότι έχει μια μικρή τροποποίηση μετά. Ναι, τώρα με τη Βουλή, έτσι. Ναι, η βαρύτητα ήταν 45%. Οπότε αντιλαμβάνεστε, ένας που έχει υψηλή βαθμολογία παίρνει μονάδες περισσότερες από κάποιον που έχει χαμηλή βαθμολογία. Βεβαιωνόμαστε για το αδιάβλητο αυτής της διαδικασίας υπό την έννοια αν ο προϊστάμενος τάχει δεν τάχει μαζί μου. Αυτόν, κυρία Σάβα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο η Επιτροπή δεν μπορεί να το ελέγξει. Έχει όμως μεγάλη σημασία. Εγώ αν ήμουν εσάς, πήγαινα να ρωτήσω αυτόν που του βάλανε 2 και τον άλλο που πήρε το 10 έτσι αβασάνιστα, να δω τι γίνεται. Ή να ρωτήσω και τους άλλους. Δεν έχουμε εξουσία να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι εξουσία των προϊσταμένων, των υπουργείων, των υπηρεσιών κλπ. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, που σας απασχόλησε. Όμως να πω κάτι στο θέμα που γύρετε, διότι... Για το μέσο, για το ρουσφέτσι. Όχι, για το ρόλο των προϊσταμένων. Διότι ακριβώς κλειδί της επιτυχίας αυτής της προσπάθειας που μια ουσιώδης αλλαγή στην πορεία των πραγμάτων στην δημοσιακή υπηρεσία είναι ο ρόλος που παίζουν οι προϊστάμενοι. Άρα, εάν οι προϊστάμενοι δεν αντιληφθούν και δεν ενεργήσουν σύμφωνα με το πνεύμα και τη λογική της νέας νομοθεσίας, δυστυχώς θα οδηγηθούμε πάλι σε αρνητικά αποτελέσματα. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η εκπαίδευσή τους. Και θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται συστηματική εκπαίδευση. Επίσης, η ευθύνη που έχουν οι προϊστάμενοι των προϊσταμένων. Δηλαδή, δεν αξιολογούν σε όλες τις περιπτώσεις οι διευθυντές των τμήματων ή ο γενικός διευθυντής. Μπορεί να είναι και άγνωστοι αυτών που αξιολογούνται, οι αξιολογητές. Όχι. Είναι διαδραστική εκπομπή και γι' αυτό είστε και εδώ καλεσμένος. Η κυρία Μαρίνα εδώ λέει, όταν οι ενστάσεις μας δεν έγιναν αποδεκτές, γιατί δεν μας εξήγησαν τους λόγους. Ενώ εμείς ορθά έπρεπε να γράψουμε λεπτομέρειες για τους λόγους της ένστασης. Ακριβώς όμως... Και γιατί μας αξιολογούν άτομα που δεν μας έχουν δει ποτέ και ούτε ξέρουν τι καθήκοντα εκτελούμε.
Εγώ δεν θα δεχόμουν να βαθμολογήσω κάποιον που δεν ξέρω έστω και τυπικά. Δύο σημεία που γύρει η κυρία. Το ένα αφορά τις στάσεις, θα το κουβεντιάσουμε. Το άλλο αφορά τη σύνθεση της ομάδας που κάνουμε την αξιολόγηση. Οι κανονισμοί καθορίζουν ότι στην ομάδα τούτη μετέχει ο άμεσα προϊστάμενος σου. Ο προϊστάμενος του προϊστάμενου σου είναι ένα τρίτο μέλος που πάλι έχει αντίληψη. Άρα, εάν έτυχε σε μια περίπτωση να βαθμολογήσουν κάποιον άτομα που δεν, όντως δεν, δεν το γνωρίζουν, σημαίνει ότι είναι κακή σύνθεση της επιτυχίας, έχουν άρα παρανομήσει. Άρα εδώ είναι ένας λόγος ένστασης, αν θέλετε. Τώρα, μπορεί να είναι και λόγος ένστασης. Ναι. Υπάρχει όντως ένα θέμα με τις επιτροπές που εξετάζουν τις ενστάσεις. Ναι. Και το έχουν γύρει και το γύρουμε και εμείς και το επισημαίνουμε στην έκθεση μας. Οι επιτροπές ενστάσεων απαρτίζονται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, στο οποίο υπάγεται ο υπάλληλος που αξιολογείται, και δύο διευθυντές από τμήματα άλλων υπουργείων. Εδώ όντως υπάρχει το ενδεχόμενο κανένας από τους, αυτούς που μετέχουν στην Επιτροπή Ενστάσεων να μην γνωρίζει τον αξιολογούμενο. Και στηρίζεται μόνο στα χαρτιά, στα στοιχεία που έχει μπροστά του. Το λειτουργεί αυτό το θέμα της ενστάσεις, απαντώνται ή μπήκαν για να μπουν? Όχι, οι ενστάσεις απαντηθήκαν, εξεταστήκαν, απαντηθήκαν. Το ερώτημα είναι... Όταν λέμε εξετάστηκαν και απαντήθηκαν, σημαίνει απορρίπτεται η ενστάσεις σας και τελειώνει εδώ? Όχι, όχι, δίνονται εξ όσων γνωρίζουν. Με τα στοιχεία που έχουμε δίνονται... Στο παράδειγμα εδώ βλέπουμε στους εξαίρετους πολλοί, είναι και το Υπουργείο Ενέργειας, για το οποίο μπορεί που παίρνω μηνύματα και για... Λοιπόν, τώρα το θέμα του... Εδώ ήταν ακριβώς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που μας έχει αναθέσει ο νόμος και της εξουσίας. Πρέπει to name and shame, όπως τα λέει στα αγγλικά, να κατονομάσουμε και να δαχτυλοδείξουμε, να θέλετε, αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εφαρμόσει το νέο σύστημα με τη νέα του λογική, να πούμε ποιοι είναι. Και ακριβώς επιλέξαμε, δεν είναι όλες οι υπηρεσίες εδώ, είναι αυτές που είναι με πράσινο υπηρεσίες που έχουν υπερβεί. Κατά πολύ των μεσολόγων και πλησιάσαν στο προηγούμενο σύστημα. Για διάφορους λόγους, θα λέγαμε. Για παράδειγμα, αν πάει κάποιος στο νοσηλευτικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας, θα δει ότι διάσπαρτο σε όλη την Κύπρο, άρα επικράτησε μια ανησυχία να μην τους αξιολογήσουμε εμείς χαμηλά. Μήπως ο άλλος προϊστάμενος στο άλλο νοσοκομείο είναι πιο ελαστικός και να αδικήσουμε τους δικούς μας. Άρα υπάρχουν διάφορα ζητήματα που δημιουργήσαν. Λοιπόν. Όμως αυτό. Το θέμα δεν είναι αποδεκτό. Θα πρέπει όλοι να κινηθούν και να εφαρμόσουν σωστά. Λέτε, εσείς έχετε υποπτικό ρόλο. Ποιος έχει ρόλο για να επιβάλλει τη σωστή λειτουργία αυτού του συστήματος? Κοιτάξτε, εδώ θεωρώ ότι... Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο κάθε προϊστάμενος έχει διάφορες αρμοδιότητες που προκύπτουν από τη θέση που κατέχει. Μια από τις αρμοδιότητες που έχει είναι... να υποπτεύει, να καθοδηγεί και να αξιολογεί το προσωπικό του. Μέχρι τώρα, δυστυχώς, η λογική που επικρατούσε, το θέμα της αξιολόγησης είναι ένα τυπικό θέμα, άστο, στο τέλος της χρονιάς επέρναμε τα χαρτιά, εσμιλώναμε κάποια τίκ, τα εδίναμε, ούτε γάτα ούτε ζημιά και μάλιστα αξιολογούσαμε όλους το εξαίρετος για να έχουμε και έναν όμορφο κλίμα συναδελφικών, να μας αγαπούν όλοι, να μας εκτιμούν και να μην βρισκόμαστε σε καταστάσεις δυσάρεστες. Τώρα, ο καθένας οφείλει, είναι υποχρέωση του εκ του νόμου, εκ της θέσης που κατέχει, να το εφαρμόσει. Ναι, ο νόμος τώρα, αυτός όμως προβλέπει και ποινές, μη συμμόρφωση. Δεν υπάρχουν ποινές, αλλά εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει ακριβώς οι προϊστάμενοι των προϊστάμενων, οι προϊστάμενοι των αξιολογητών, αυτό να το έχουν υπόψη τους. Και θα πρέπει να βρεθούν τρόποι να τους... Να στραφεί το. Καλή προαίρεση. Όπως εισηγείται το κράτος και για τις πολλαπλές συντάξεις. Τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, έτσι εντάχει να τρέξουμε, διότι είναι ζητήματα τα οποία θέλω να δείξουμε. Είπαμε για τον τρόπο με τον οποίο, αν θέλετε, πολλές φορές οι ΕΔΙΟ, όπως και η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, είναι στο μάτι του κυκλώνα σε σχέση με τις όποιες τοποθετήσεις κάτω δοκούν κλπ. Και εγώ, επειδή διαπιστώνω, βλέποντας δηλαδή από τις εργασίες σας, διότι να ανασχολιάσουμε, το ένα έχει να κάνει. Με τις προσφυγές.
τις ενστάσεις κλπ. Είναι ένα θέμα που λέμε, διότι μια, δύο, τρεις μπορεί να δημιουργηθούν υπεράριθμες θέσεις. Αν, ας πούμε, προάγεται σε διευθυντή τον Α, ο άλλος που δεν προήχθη αποτείνεται στο δικαστήριο, πέφτει η θέση, έτυχε στη Βουλή, νομίζω, να έχουμε δύο για μια υψηλοβαθμή θέση. Πολλές, όχι δύο. Πολλούς, ναι, όχι δύο. Ποιος ευθύνεται, γιατί να πληρώνω εγώ φορολογούμενος, κακή, αν θέλετε, κακές αποφάσεις. Λοιπόν, οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με τα στοιχεία που έχει ενώπιον της η Επιτροπή. Περιλαμβανομένης και προσωπικής συνέντευξης στην οποία καταλήγει και με γνώμονα πάντα να επιλέξει τον καλύτερο για το συμφέρον της υπηρεσίας. Υπήρξε και υπάρχει ένα αίσθημα ότι αυτό το σύστημα εμπεριέχει πολύ υποκειμενισμό. Δηλαδή, ότι η Επιτροπή έχει 3-4 που περίπου ήδη, έχει υποκειμενισμό, κρίνει κατά το δοκούλε κάποιοι και άρα δεν υπάρχουν αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια από καθένας να τα δει και να είναι γι' αυτό σίγουρος ότι έκαμε σωστά η δουλειά της. Γι' αυτό το λόγο και ο δικαστήριο κάποτε αγκυρώνει αποφάσεις της Επιτροπής για λόγους που μία της σωστής αιτιολόγησης, εδώ δεν έγινε έρευνα προσόντων κλπ. Τώρα, με τις νέες ρυθμίσεις που εισάγονται από αυτήν τη χρονιά, όλες αυτές οι θέσεις θα περνούν μέσα από μια διαδικασία διάφανη, με εξετάσεις, με δοκιμασίες, με κριτήρια τα και οποία ο καθένας δεν θα φτάνουν στην προφορική την εξέταση μόνο οι τρεις καλύτεροι. Λέτε ότι ακόμα και αυτό το συνό που μπορεί κανείς να αποδώσει και στην ίδια την ΕΔΗ και λοιπά, που επειδή και το δικαστήριο δεν είναι θεραπευτική η προσέγγιση του, δηλαδή ακυρώνει. Ακυρωτικό δεν είναι ουσιαστική. Λοιπόν, τώρα κύριε Παπαγεωργίου, το άλλο σκέλος που απασχολεί, επειδή βλέπω ότι αυξήθηκε βεβαίως ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, συχνά, αλλά από το 2022-2023, όχι, διάβασα στην έκθεση κάποιους αριθμούς, αλλά λέω την ίδια ώρα διαπιστώνω ότι αυξήθηκε το αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Πολύ λίγο, σε σχέση με το 2022. Αλλά είναι μικρός αριθμός. Απλώς επληρωθήκαν περισσότερες θέσεις. Ναι. Έχουμε αριθμό έτσι και αυτών που αφυπηρετούν και αυτών που παρετούνται. Υπάρχουν και τέτοιοι δημόσιοι υπάλληλοι που παρετούνται. Στιγμή. Εγώ εστιάζω σε αυτούς που έχετε πειθαρχικές και τρέχετε, αναδεικνύοντας εκ νέου αυτό το σύστημα, αν θέλετε, το βαθμιαίο, το κλιματικό, κλιμακωτό των ποινών καταδίκης. Ξεκινάμε από προφορική επίπληξη, γραπτή επίπληξη κλπ. Για να φτάσουμε στην απόλυση, πρέπει να δεν ξέρω. Δολοφονία. Για να το αντιληφθεί κάποιος, η απόλυση, ας πούμε, ότι είναι κάπως αντίστοιχο της θανατικής ποινής στο ποινικό δίκαιο που δεν υπάρχει πια εκεί. Θα έλεγα ότι είναι η πιο αυστηρή ποινή. Άμα δείτε τις ποινές που έχουν επιβληθεί. Είναι οι ποινές που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή στην πενταετία και βλέπουμε. Ειδικά φέτος, μιλώ για το 23 που έχουμε την έκθεση, ήταν μια χρονιά από την οποία επιβάλαμε τις περισσότερο αυστηρές ποινές, διότι είχαμε μπροστά μας και πολύ, πολύ σοβαρά αδικήματα. Καλά, η αυστηρή επίπληξη που είναι η πιο σοβαρή που λέτε, διότι έτσι τα βλέπω. Το 23. Έχουμε δύο απολύσεις, μάλιστα. Όχι, η απόλυση είναι η αυστηρή, πιο αυστηρή ποινή. Η δεύτερη πιο αυστηρή είναι η αναγκαστική αφυπηρέτηση, μετά οι υποβιβασμοί κλπ. Ποιες περιπτώσεις είναι αυτές, που απασχόλησαν και τη δημόσια σφαίρα? Δεν μπορώ να αποκαλύψω ονόματα. Αυτό που μπορώ να πω είναι να πω κάποια, ούτε υπηρεσίες, θα πω κάποια αδικήματα για τα οποία βληθήκαν ποινές. Για παράδειγμα, είχαμε άτομο το οποίο απολύθηκε, το οποίο αντιμετώπιζε θέματα που αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Είχαμε sexual harassment, άλλη περίπτωση παρενόχληση συναδέρφων τους. Είχαμε άτομα τα οποία τα οποία αντιλαμβάνομαι ότι καταδικάστηκαν και ποινικά. Εκεί, και προχώρησε. Είχαμε και άτομα τα οποία έχουν υπεξαιρέσει χρήματα για παράδειγμα, αντί να τα εισέπρατα χρήματα του δημοσίου, αντί να τα καταθέτουν στους λογαριασμούς του τμήματος τα εγκαρπούντα. Απλά, να κλείσουμε με το αυστηρή επιπλήξη που βλέπω εδώ, τι κάνετε δηλαδή σε αυστηρή επιπλήξη, μάλλον τι κάνουν. Η αυστηρή επιπλήξη είναι μια από τις ελαφρότερες ποινές της. Υπάρχει και πιο ελαφρή, απλή επιπλήξη. Εκείνη καταγράφεται στο φάκελο του υπαλλήλου. Α, και μπορεί να μετρήσει. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει πρώτα ότι
σε περίπτωση που θα διεκδικήσει κάποια θέση, αν η Επιτροπή κρίνει ότι το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε κρίνεται ως σοβαρό, καταρχάς... Είναι κάτι αντίστοιχο με την διαγωγή Κοσμιοτάτη και Κοσμία που έχουν ήδη. Εδώ είναι χειρότερο, διότι δεν του επιτρέπεται η προαγωγή. Κατανοητό. Άρα έχει κόστος. Δεν υπάρχει και χρόνος που τον οποίο παραγράφεται. Ναι, ναι, ασφαλώς. Όπως και στα ποινικά αδικήματα, όλες οι ποινές, εκτός από την απόλυση και την αναγκαστική αφιβρίωση, ναι, παραγράφονται. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Παπαγεωργίου. Εγώ ευχαριστώ που μας έχετε δώσει την ευκαιρία. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα...